Θαλάσσιν Καβέ, πάντα σύνδεσή μας, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο για την Βασίλισσα Ελισάβετ. Και βλέπουμε ήδη το πλήθος να έχει συγκεντρωθεί εκεί, γίνεται το αδιαχώρητο. Ναι, να προσθέσω απλά σε αυτά που λέγατε ότι είναι, θα μένει εκεί 10 βασιλείς πράγματι και 7 βασιλικές σύζυγοι, 28 πρίγκιπες, πρίγκιπισες, δούκες και δούκισες. Αλλά η Ελισάβετ θα είναι η πρώτη βασίλισσα, γυναίκα μονάρχης, που θα ταφεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου και συγκεκριμένα σε παρακείμενο παρεκκλήσι που είχε δημιουργηθεί το 69 για να μεταφερθεί εκεί ο ορός του βασιλέα Γεωργίου του VI. Το πλήθος είναι εκεί και από ό,τι φαίνεται από τις εικόνες, επειδή υπάρχει και πολλής χώρος στην συγκεκριμένη διαδρομή, ενδεχομένως να είναι και μεγαλύτερο εις αριθμό του πλήθους που είδαμε στο Λονδίνο και το οποίο βέβαια συνεχίζει να αποχαιρετά την βασίλισσα καθώς περνά από μπροστά του με αυτή την πολιτιακή νεκροφόρα, με το φέρετρο να δέχεται λουλούδια όλο το μήκος αυτής της διαδρομής. Πάντως δεν υπάρχει, τουλάχιστον όσο παρακολουθούμε, Θανάση, δεν υπάρχει σημείο, ακόμη και στα highways και σε κάτι περίεργους κόμβους βλέπουμε γέφυρες κτλ. Δεν υπάρχει σημείο που να μην έχει κόσμο. Ναι, ακριβώς. Είχε προκαθοριστεί και είχε ανακοινωθεί από αρκετά νωρίς η διαδρομή αυτή για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Επειδή όλοι γνώριζαν ότι πάρα πολλοί πολίτες θα ήθελαν να βρίσκονται εκεί αυτή τη στιγμή. Και όταν φτάσουμε στο Windsor, στην είσοδο της πόλης στην ουσία, τότε η νεκροφόρα θα ενσωματωθεί σε μια νέα πομπή που θα έχει σχηματιστεί εκεί και η οποία θα ξεκινήσει για ακόμα μια φορά λίγα λεπτά αργότερα. Και περίπου 20 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη άφιξη στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, σε αυτή την πομπή θα ενσωματωθεί και ο βασιλιάς Κάρολος με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Πάλι παίζει, θα ακολουθήσουν το φέρετρο. Οι γυναίκες της οικογένειας νομίζω θα συνεχίσουν με τα οχήματά τους μέσα στο κάστρο του Windsor και μετά πάλι θα παρακολουθήσουμε μία σειρά από τιμητικά αγήματα να έχουν παραταχθεί και στην διαδρομή προς το παρεκκλήσι και στις σκάλες του παρεκκλησιού για να τοποθετηθεί ξανά στη συνέχεια το φέρετρο πάνω στο βάθρο το οποίο μπορεί να υποχωρήσει για να βρεθεί το φέρετρο τελικά στην Βασιλική Κρύπτη. Εκεί είναι ένα απίστευτο μυστηριακό τελετουργικό που θα ακολουθήσει. Το περιγράφαμε πριν από λίγο, Θανάση. Είναι πραγματικά συγκλονιστική η λεπτομέρεια με την οποία έχουν επιμεληθεί τα πάντα σε αυτήν την τελετή. Οι Βρετανοί, μας έλεγες νωρίτερα ότι από καλούς παρατηρητές δεν έχει εντοπιστεί ούτε το παραμικρό λάθος σε όλα όσα παρακολουθούμε, έκπληκτοι πραγματικά να εξελίσσονται στο Λονδίνο από νωρίς το πρωί. Και αυτό ακριβώς άκουσα πριν από λίγο να σχολιάζει ο βασιλικός συντάκτης του Sky News, ότι όλα όπως το μετέφεραν έχουν λειτουργήσει στην εντέλεια. Σε μια τόσο κοπιώδη και δύσκολη βέβαια επιχείρηση. Κάτι άλογα είδα να αφηνιάζουν έτσι λίγο πριν την αψίδα του Wellington, αλλά φαντάζομαι αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Τα άλογα είπες, δεν άκουσα. Ναι, ήταν εκεί κάτι μαύρα άλογα στη Βασιλική Φρουρά. Τα είδα κάποια στιγμή να βγαίνουν από τη σειρά, αλλά τα φέρανε βόλτα. Αυτή η παράδοση με το κυλίμπαντα ξεκίνησε από κάτι τέτοιο. Φθρινούν το θάνατο του Αχιλλέα. Σωστά, σωστά. Πολύ σωστά. Ναι, Θανάση. Λέω ότι η παράδοση με τη μεταφορά του φερέτρου του μονάρχη στο κυλίμπαντα ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο, διότι για πρώτη φορά η άμαξα αυτή είχε χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά του φερέτρου της Βασίλισσας Βικτωρίας το 1901, αλλά ένα από τα άλογα που το έστειραν άρχισε να τρέχει. Κάποια στιγμή αποκόπηκε από τα δεσμά του και για λίγα δευτερόλεπτα φάνηκε ότι ίσως είχαμε εκτροχιασμό της άμαξας, μέχρι που έσπευσε κάποιος από τους παριστάμενους, μέλος βασιλικής οικογένειας, για την ακρίβεια ήταν νομίζω ένας ξάδερφος Βασίλισσας Βικτωρίας, και είπε ότι η μόνη λύση είναι οι ναύτες που ήταν παρατεταγμένοι ως άγημα να σύρουν την άμαξα. Και από τότε έχει επικρατήσει πλέον αυτή η παράδοση που έχουμε δει στις κηδείες του Εδουάρδου του 7ου, του Γεωργίου του 5ου και του 6ου, αλλά και στις άλλες δύο state funerals που δεν αφορούσαν μονάρχες, του Winston Churchill και του Louis Mountbatten. Μάλιστα, βλέπουμε στη διαδρομή τα χειροκροτήματα, τις επιθυμίες, τα λουλούδια.
έχουν ένα μυστικό σχέδιο για, την, για τα δρακόντια, λέμε δρακόντια, δρακόντια μέτρα. Έχουν ένα μυστικό σχέδιο όπου έχουν προβλέψει ακόμα και το πώς με drones θα μπορέσουν να εντοπίσουν τον, την οποιαδήποτε απειλή είτε από αέρος. Γι' αυτό και απαγορεύτηκαν, δεν υπήρχε κανένα αεροπλάνο, ελικόπτερο, απαγορεύονταν τα πάντα. Έχουμε να και απαγόρευση πτήσεων, σωστά, Θανάση. Ναι. Όσο διαρκεί αυτή η πανδημία. Ναι, το αεροδρόμιο Χίθρο ανακοίνωσε αλλαγές στον εναέριο χώρο και απαγόρευση πτήσεων. Ακυρώθηκαν βέβαια και αρκετές πτήσεις σήμερα. Όλα αυτά ακριβώς μέσα στο πλαίσιο της τεράστιας επιχείρησης ασφάλειας. Και πάνω σε αυτό που μόλις σχολιάσατε, να πω ότι υπάρχει και ειδική μονάδα της Scotland Yard, της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, η οποία έχει στο ραντάρ της και παρακολουθούσε όλη η μέρα, μάλλον όλες αυτές τις μέρες, άτομα τα οποία θεωρούνται ότι έχουν αιμονή με τη βασιλική οικογένεια ή με μέλη της βασιλικής οικογένειας. Επομένως, ανά πάσα στιγμή, η αστυνομία αυτές τις μέρες γνώριζε πού είναι αυτά τα άτομα, μη τυχόν κάποιος επιχειρήσει κάτι παρακινδυνευμένο. Είναι αλήθεια ότι είναι η αστυνομία πάνω από το στρατό σήμερα για πρώτη φορά. Ακριβώς για αυτό το λόγο, για λόγους ασφαλείας. Καλά, είναι η επιχείρηση ασφαλείας είναι γιγαντία. Είναι αυτό που είπε πριν. Είναι δύο Ολυμπιακοί αγώνες μαζί και από την άποψη της ασφάλειας, των μέτρων ασφαλείας. Γιατί είναι τεράστιο πλήθος. Ναι, Θανάση. Ναι. Συγγνώμη, Παύλο. Απλά επίσημα αυτή τη στιγμή, επειδή το σχολιάσατε, υπάρχουν στρατιώτες οι οποίοι πάνω από τους λέτες φορούν γυλαίκα της αστυνομίας. Και δέχονται εντολές από τους αστυνομικούς σήμερα. Εντάξει, είναι γιγαντία η επιχείρηση. Δεν υπάρχει τώρα η παραμικρή αμφιβολία ότι αυτό που παρακολουθούμε είναι ένα σοου τεραστίων διαστάσεων. Δεν θα το ξαναδούμε. Δεν θα το ξαναδούμε, λέτε έτσι, κύριε Βερέμη, θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Απλώς να αναφέρω εδώ, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται επισήμως αυτό το ποσό που διαβάζω, Θανάση, ότι το κόστος της κηδείας, των μέτρων ασφαλείας, όλα μαζί, θα προσεγγίσει τα 6 δισεκατομμύρια λίρες. Είναι ακριβές αυτό το ποσό? Νομίζω ότι θα αποδειχθεί υπερβολικό. Δεν έχουμε εκτίμηση, θα την έχουμε σίγουρα το επόμενο διάστημα. Αυτό ήταν μια πρώτη αναφορά κάποιων μέσων ενημέρωσης, που ωστόσο ουσία δεν περιλάμβαναν μόνο το κόστος του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ, των τελετών που δημιουργούνται, περιλαμβάνουν το γενικότερο κόστος της μετάβασης στη νέα εποχή. Δηλαδή, εννοείς ακόμα και τις αργίες και τα λοιπά, τις απώλειες, δηλαδή τις οικονομικές απώλειες από τις αργίες. Ακριβώς, το γεγονός ότι σήμερα για παράδειγμα είναι άργια, το περιλαμβάνει ακόμα και την τελετή στέψης του Καρόλου, οπότε και αν γίνει αυτή, σε όσους μήνες και αν γίνει αυτή. Αλλά ακόμα και το ποσό των 6 δισεκατομμύρων, ακόμα και αν συμπεριλάβουμε όλα αυτά. Όπως επίσης και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, για παράδειγμα, στα γραμματοκιβώτια, στα ταχυδρομικά κοιτία. Είναι όλα μαζί, είναι πακέτο. Πρέπει να αλλάξει το έμβλημα. Τα πάντα πρέπει να αλλάξει. Γιατί διάβαζα ότι θα κοστίσει 6 δις όλη η διαδικασία, ενώ έτσι βάζανε δίπλα τους άλλους αριθμούς. Η κηδεία της Βασιλομήτωρος κόστησε 5,5 εκατομμύρια λίρες, της πριγκίπισσας Νταϊάνας 5 εκατομμύρια λίρες. Δεν χρειάστηκε να αλλάξουν νόμισμα, επιγραφές, ακόμη και τις ταμπέλες και τις σφραγίδες των ταχυδρομείων.